Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μπροστά από το Υπουργείο, συνεχίζοντας την προγραμματισμένη δράση που υλοποιούμε αυτές τις ημέρες και εν ώψη και της πρωτομαγιάτικης κινητοποίησής μας. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά αυτό που από την πρώτη στιγμή καταγγέλουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στην κοινωνία, στους πρώτα και κύριο στους εργαζόμενους του κλάδου. Ότι πέρα από αυτά που ως τώρα ζήσαμε, δηλαδή τις απολύσεις, την απλήρωτη εργασία, τις μειώσεις μισθών, τις αλλαγές συμβάσεων, έρχονται τα ακόμα χειρότερα. Και θέλουμε να το πούμε δυνατά αυτό και δεν είναι ούτε λόγια εντυπωσιασμού ούτε κάτι τέτοιο. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον κύριο Υπουργό ότι όντως έρχονται τα χειρότερα. Όντως θα μείνουν χιλιάδες άνεργοι, όντως θα δούμε πράγματα τέτοια να συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς. Εμείς από πλευρά μας ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας για ακόμη μια φορά. Τονίσαμε ότι στο βαθμό που περνά το χέρι μας θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου αυτό να μην συμβεί. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να σηκώσουν ανάστημα, να οργανωθούν συλλογικά, να απαντήσουν και να απαντήσουν με βάση και κριτήριο τις δικές τους ανάγκες, το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους εν έτη 2020. Αυτό είναι και για μας το κριτήριο, αυτό είναι ο πούσουλας και έτσι συνεχίζει. Συνάδελφοι, αυτοί είναι οι μαύροι δείγμες που μας έχουν επιβάλει η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία. Μέσα σε αυτή τη μαύρη δείγμα υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν αλλαγές συμβάσεων, υπάρχει το σακάτεμα της ζωής μας. Να ποια θα είναι τώρα η κατάληξή της. Εσύ ανεργείο, αυτό ο αρχής μας, ο καπιταλισμός, είναι ήλος. Όχι ανεργεία, αυτό ο αρχής μας, ο καπιταλισμός, είναι ήλος. Το ταξικό κίνημα θα ρίξει στην πυρά του μαύρου δίπλου. Κάτω τα χέρια από τα εργατικά δικαιώματα. Όλοι στην κόκκινη πρωτομαγιά. Κόκκινη πρωτομαγιά, πρωτοπόρα εργασιά. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Υπουργό. Συμφωνήσαμε ότι τα χειρότερα έρχονται. Ότι έρχεται κύμα απολύσεων, ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους εργαζόμενους του κλάδου μας και όχι μόνο. Φυσικά, αυτό ήταν και το μόνο στο οποίο συμφωνήσαμε. Δεν μας αρκεί το να μοιραζόμαστε προβληματισμούς και ευχολόγια για το αν και κατά πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αυτό που μεταφέραμε και στον κύριο Υπουργό, αλλά και αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, είναι ότι εμείς ματώσαμε σκληρά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με απολύσεις, με μειώσεις μισθών, με τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, με την φορολογία την οποία είναι σε εξέλιξη. Μετρήσαμε ακόμα και νεκρούς και σακατεμένους στον κλάδο μας. Προκειμένου να βγάλουν κέρδη, τεράστια κέρδη, μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες. Σε εξαίρεση με άλλους κλάδους, ο δικός μας κλάδος πήγε όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό που λέμε χαρακτηριστικά τρένο. Τρένο πήγαν τα κέρδη λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών. Και αυτά τα κέρδη αποδείχθηκαν στην πράξη ότι βγήκαν από το δικό μας ιδρώτα, από το δικό μας μούχθο. Επομένως, δεν θα κάνουμε δεκτό ούτε που να τους περνάει από το μυαλό ότι θα σκύψουμε το κεφάλι και ότι για άλλη μια φορά θα πληρώσουν τα σπασμένα οι εργαζόμενοι. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι, τώρα επιβεβαιώνεται στην πράξη ποιοι είναι οι χρήσιμοι και ποιοι είναι οι αχρίαστοι, τώρα επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς και έχουμε τη δύναμη να καταφέρουμε πολλά. Έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και αυτό το οποίο διεκδικούμε δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι αυτό που εμείς οι ίδιοι παράγουμε. Δικό μας είναι και πρέπει να το πάρουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, το επόμενο ραντεβού μας οπωσδήποτε είναι την Παρασκευή το πρωί στις 11 με πειθαρχημένες ελεγχόμενες συγκεντρώσεις προκειμένου να τιμήσουμε
την κόκκινη εργατική πρωτομαγιά προκειμένου να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κόκκινη πρωτομαγιά, πρωτοφόρα εργατιά. Κόκκινη πρωτομαγιά, πρωτοφόρα εργατιά.